Κρατερέ μου. Εδώ είμαι, χαρά μου. Τώρα θέλω να σας πω ότι είμαστε ντυμένη δυναστεία, έτσι. Ναι, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Δεν το έχω καταλάβει. Άνθρωποι νομίζουν ότι έτσι γινόμαστε κάθε μέρα. Λέγανε έτσι πάντα ντύνονται. Μήπως ελληνική... έχουμε ντυθεί λίγο. Τέλειο, τέλειο. Πρόχειρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα, γεια σας. Ελάτε, ελάτε από εδώ. Γεια σου, Κιάρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Η Βάσο είναι εδώ και βέβαια πρέπει να πες πρώτα το φίλερ για να γίνει επίσημη έναρξη αυτή τη στήλη. Πες σε φίλερ. Ελάτε, ελάτε, λοιπόν, ελάτε από εδώ, ελάτε από εδώ. Εσείς είστε οι πρωταγωνιστές του θέματος. Εγώ θα πάω να δώσω και ένα φιλί που δεν σε είδα προηγουμένως. Λοιπόν, στάσου να σου έρθω από το εδώ. Το Σάββατο, Κατερινάκη, που μας πέρασε και Κρατερέ, έγινε το πρώτο Vegan Festival στην Τεχνόπολη, το γνωρίζατε? Όχι, εγώ δεν το είχα ακούσει. Ούτε εγώ. Λοιπόν, προφανώς μόνο εσείς δεν το είχατε ακούσει, τέλεια, γιατί γινόταν ένας χαμός από κόσμο. Εγώ πήρα την κόρη μου και πήγαμε, μαζί με μια φίλη και τη δική της κόρη βέβαια. Και μας έκανε εντύπωση πόσο ο κόσμος ενδιαφέρεται για τον υγιεινό τρόπο, για τον φυσικό βέβαια τρόπο ζωής, για τη φυσική ίαση. Και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Υπήρχε ένα workshop λοιπόν εκεί, το οποίο το έκανε η κυρία Κιάρα Φερέτη, υπεύθυνη του Pranic Healing. Είχε ουρά από κόσμο. Και τι είναι το Pranic Healing, Κιάρα? Το Pranic Healing είναι μια ενεργειακή μέθοδο που χρησιμοποιεί η ενέργεια για να φέρουμε ισορροπία στο σώμα μας, για να είμαστε πιο υγιείς και πιο ευτυχισμένοι. Στο Pranic Healing κανένας δεν θεραπεύει κανένας. Απλά επιταχύνουμε την έμφυτη ικανότητα που το σώμα έχει, αυτοίαση, ένα πυρετό περνάμε. Άρα λοιπόν είναι μια ενεργειακή θεραπεία. Εξού και ο κόσμος έκανε ουρές για να δοκιμάσουν αυτό το περίεργο που βλέπανε. Γιατί ειλικρινά εμένα μου φάνηκε πολύ περίεργο. Και θέλεις μήπως να δοκιμάσει ο Κρατερός ή η Κατερίνα και να ο το δει και ο κόσμος? Εγώ που είμαι και κούτσα. Ναι. Άρα λοιπόν, τέλεια. Όταν κάποιος αισθάνεται ένα μυϊκό μονοπόνο, κάνει αυτή την ενεργειακή θεραπεία. Το Pranic Healing κάνει για πάρα πολλές παθήσεις. Ωραία. Βέβαια, οφείλεται να πούμε ότι δεν θέλει να πάρει την θέση της κανονικής ιατρικής. Όχι, αλλά βέβαια, είναι ένα τρόπος που μπορεί να βοηθήσει για να είμαστε καλύτερα, και τώρα θα δούμε και πώς. Σε αυτή την περίπτωση πονάει ένα γόνατο, οπότε εγώ, αυτό που κάνουμε... Στην ειδική αυτή περίπτωση λοιπόν, έχουμε ένα γόνατο που πονάει, έτσι. Θέλεις Γιώργο να δείξουμε, θα διώξεις την κακή ενέργεια την οποία έχει ο Κρατερός. Κακή ενέργεια. Άρα... Αυτό που συμβαίνει, υπάρχει μπλοκαρισμένη ενέργεια στο γόνατο του Κρατερού. Οπότε αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι θα προσπαθήσουμε να αλληλεπιδράσουμε με την ενέργεια του γονάτου και να την καθαρίσουμε. Έτσι ώστε να αφήσουμε τις ροές της ενέργειας που υπάρχουν στο γόνατο να είναι ελεύθερες, έτσι ώστε να δώσουν ενέργεια στο γόνατο να νιώσει καλύτερα. Οπότε αυτό που θα ζητήσω, είναι να νιώσεις λίγο το γόνατό σου και να μου πεις πώς το νιώσεις και αυτό να το καταγράψεις κάπως. Okay. Να σκεφτεί δηλαδή τον κάκος και να νιώσεις το γόνατο. Να θυμηθεί ο πόνος πώς είναι τώρα. Πού τον ενοχλεί περισσότερο, λιγότερο. Να με ενοχλεί στην επιγονατίδα και από τη μέσα πλευρά. Ωραία, οπότε εγώ αυτό που θα κάνω είναι θα προσπαθήσω κάπως να καθαρίσω αυτή τη ζώνη. Οπότε με απλές κινήσεις. Εσύ όμως με πιο χάρισμα, ρε παιδί μου, πώς το κάνεις? Αυτό δεν έχει χάρισμα. Δηλαδή τι έχεις εσύ, γιατί να μην το κάνω εγώ? Όπως. Γιατί εγώ που είμαι και στο σπίτι κάθε μέρα, καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να σας τραβήξω, αλλά δεν σας εμπιστεύω μέσα. Οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να κάνει αυτό που κάνω κι εγώ. Απλώς θέλει μια εκπαίδευση για το πώς θα το κάνει και πώς θα δουλέψει πάνω σε ένα ενεργειακό σώμα. Γιατί αυτή τη στιγμή δρούμε μεταξύ ενεργειακών σωμάτων, που σημαίνει επιδράτε πάνω στο άειλο κομμάτι του σώματός σας, στην άβρα, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε. Οπότε εγώ θα προσπαθήσω να καθαρίσω το κομμάτι της άβρας του γονάτου, έτσι ώστε να απελευθερωθεί από τα μπλοκαρίσματα και να αρχίσει να λειτουργεί σωστά. Θα του μεταφέρει λοιπόν θετική ενέργεια. Πρώτα έτσι. Θα αφαιρέσω. Θα αφαιρέσει τη βρώμικη. Προσθέσω... Δεν έχει βρώμικη, σου λέει. Την μπλοκαρισμένη ενέργεια. Την μπλοκαρισμένη ενέργεια, συγγνώμη. Και μετά θα προσθέσω φρέσκια ενέργεια. Έχει σημασία, εγώ το ξέρω, αλλά το ρωτάω για τους θεατές. Έχει σημασία να είναι θετικά προσκύμενο σε αυτόν τον τρόπο σκέψης και ο άνθρωπος που θα δεχτεί αυτή την. Αρκεί να είναι ανοιχτό. Αυτό λέω. Πρέπει να είναι ανοιχτό. Να μην είναι αρνητικό. Ωραία. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω να καθαρίσω λίγο την άβρα. Ωραία, όσο κάνεις εσύ, να ρωτήσουμε εμείς την Κιάρα. Πες μας, Κιάρα, ο Κρατερός έχει ένα πόνο στο γόνατο. Συνήθως, ποιοι άνθρωποι έρχονται και σας επισκέπτονται και με τι παθήσεις? Το Pranic Healing αντιμετωπίζει διάφορες παθήσεις, από απλούς πόνους όπως πόνο κέφαλο, πόνο στη μέση, όπως σε αυτή την περίπτωση πόνο σε γόνατα ή
στο φυσικό σώμα, αλλά και το πρανική αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα όπως άγχος, διαχείριση του άγχος, διαχείριση του στρες, διαχείριση του πόνου. Είναι πολύ πρόσφατο, για 3 Νοεμβρίου, στο νοσοκομείο του Σεντ Τζόσεφ στην Αμερική, έχουν διαλέξει το πρανικίνινγκ στα επίγοντα, ακριβώς για τη διαχείριση του στρες, για να μπορέσουν να αποφεύγουν να δώσουν οπιούχα φάρμακα που δημιουργούν εξάρτηση, αντιμετωπίσουν ο πόνος μέσω του πρανικίνινγκ. Το πρανικίνινγκ είναι άμεσο, είναι απλός, είναι πολύ εύκολο να το εφαρμόσουμε. Οπότε θα δείτε ότι και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έχει αποτέλεσμα. Πριν μπούμε στο στούντιο, ότι και άνθρωποι οι οποίοι καπνίζουν μπορούν με μία συνεδρία να κόψουν το κάπνισμα. Παίρνω την ευθύνη για αυτό που λέω, ότι ναι, με το διακοπή καπνίσματος είναι μόνο μία συνεδρία, με προϋπόθεση κάποιος να θέλει να το κόψει, βέβαια. Ναι. Εφαρμόζουμε πράνικ ψυχοθεραπεία, επεμβαίνουμε οπότε στην εξάρτηση. Η διαδικασία είναι απλή, γιατί το πρανικίνινγκ είναι πολύ απλός στην εφαρμογή. Mm-hmm. Το μαθαίνουμε, όπως έχουμε πει, σε σεμινάριο και το εφαρμόζουμε. Δεν είναι τίποτα μαγικό, δεν χρειάζεται χάρισμα. Και πλέον, όπως σας έχω πει, στο εξωτερικό είναι κάτι πάρα πολύ επιστημονικό. Αυτό το είδαμε και αποτέλεσμα. Την κυρία Κονιόρδου να το κάνει προχθές κάτι πλάνα. Την υπουργό πλέον πολιτισμού κάνει τέτοιου είδους με τις άβρες και τα λοιπά. Έχει αλλάξει. Να παρατηρήσω πώς νιώθει το πόδι του. Ναι, έχει αλλάξει. Αλήθεια. Και το νιώθω και πιο δροσερό. Πιο δροσερό. Ναι. Ωραία. Γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα, έχουν ανοίξει μεσημβρινή και αρχίζει να ρέει ενέργεια και να αρχίζει να προσφέρει φρέσκια ενέργεια στο γόνατο. Οπότε το γόνατο αρχίζει να παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται και αρχίζει να γίνεται πιο λειτουργικό. Τι λέτε τώρα. Ωραία. Οπότε εγώ θα βάλω και λίγη ενέργεια. Ναι, βάλτε. Μπας και περπατήσω ανάπηρος. Είναι μια μέθοδος η οποία την αποδέχεται πλέον η σύγχρονη ιατρική, έτσι. Και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί μου έστειλες και συγκεκριμένα ενυπόγραφα άρθρα πολύ μεγάλων χειρουργών, ιατρών κλπ, οι οποίοι κάνανε συγκεκριμένα πόστερ, έτσι, θέματα για το Pranic Healing και το αποδέχονται ως ένα μοντέρνο φάρμακο. Εναλλακτική, μπαίνει στην κατηγορία της εναλλακτικές θεραπείες μαζί, σε συνεργασία με την κλασική ιατρικής. Με το τόνισες από την αρχή αυτό και έκανες πολύ καλά ότι... Δεν θέλει να πάρει την θέση, δεν μπορούμε να δώσουμε υποσχέσεις, δεν μπορούμε να γράψουμε φάρμακα, δεν είμαστε γιατροί πρώτα απ' όλα. Στους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρο ότι ούτε θαύματα γίνονται, βελτιώνεται η κατάσταση του φυσικού επίπεδου μέσω την εφαρμογή του Pranic Healing. Δεν είναι τίποτα μαγικό, επιταχύνουμε αυτή την έμφυτη ικανότητα. Τώρα κανονικά αυτό είναι ένα demo, κανονικά πρέπει να κάνω και άλλα πράγματα, αλλά σας δείχνω πώς σε ένα μικρό σημείο που υπάρχει ένα πρόβλημα. Κρατερέ, πραγματικά δεν αισθάνθηκες καλύτερα? Ναι, και εγώ προχτές δηλαδή που δοκίμασα, έτσι από μια στρεσαρισμένη κατάσταση που ήμουνα, δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικό, αν ήταν στο μυαλό μου. Πάντως, ακόμα και αυτό μόνο να είναι, βοηθάει. Καλά, σίγουρα όμως έχει να κάνει με την ενέργεια. Ναι, όχι. Γιατί όλα αυτά είναι αποδεδειγμένα. Πώς πω, είναι υπαρκτά πράγματα. Έχει τρελαθεί τώρα ο άνθρωπος. Τι διαφορά έχει το Reiki, λοιπόν, το γνωστό Reiki από το Pranic Healing? Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Το Pranic Healing δεν αγγίζει το σώμα, δεν χρειάζεται να αγγίξουμε το σώμα, γιατί επεμβαίνουμε στο ενεργειακό σώμα ακριβώς, όχι στο φυσικό. Το Pranic Healing ακολουθεί πρωτόκολλο. Για κάθε πάθηση έχουμε κάποια συγκεκριμένα βήματα. Οπότε διακοπή καπνίσματος, οπότε πυρετό, οπότε υπέρταση, οπότε πόνο στο γόνατο. Έχουμε συγκεκριμένα βήματα. Ο δάσκαλος έχει κάνει ο Τζόκο Ξου έχει κάνει πάρα πολύ μελέτη πάνω πριν αφήσει μια τέτοια τεχνική τόσο αποτελεσματική για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείται τώρα σε κλινικές και νοσοκομεία στο εξωτερικό. Το Reiki το έχει κάνει ο Ουσούι πριν 160 χρόνια περίπου για τον ανατολικός κόσμος με εκείνα τα προβλήματα τότε. Το Pranic Healing είναι περίπου 35 χρόνια, πιο μοντέρνο. Είναι μια σύνθεση πολλές τεχνικές μαζί, βασίζεται στο καθαρισμό. Ναι. Και το έχει κάνει για τον δυτικό κόσμο. Είναι αυτό που κάνει η κυρία Κονιόρδου. Ξέρετε εσείς τι κάνει τώρα, δεν ξέρετε, σωστά. Δεν είναι απαραίτητο να ξέρουμε. Όχι, είναι πολύ διάσημη όμως στον κόσμο, έτσι, που το παρακολουθούν. Το Pranic Healing είναι πάρα πολύ διάσημο. Ναι, δεν είναι κάτι, ας πούμε, μεμπτό ή δεν είναι κάτι... Πάρα πολύ γνωστούς ανθρώπους και στην Ελλάδα έρχονται. Εμείς βλέπουμε δεκάδες κόσμος κάθε μέρα. Πραγματικά, να πιστέψω ότι είμαστε σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Ουγγαρία. Και τόσο κόσμο έρχεται και βλέπει αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο έρχεται. Παιδιά που έχουν πρόβλημα στην αυτοσυγκέντρωση. Να πούμε ότι ο καθένας από εμάς είναι ελεύθερος να κάνει οτιδήποτε τον ευχαριστεί και τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα. Είτε αυτό είναι άθληση, είτε ενεργειακές θεραπείες, είτε τέχνη, οτιδήποτε.
Οπότε δεν είναι κάτι μεμπτός όλο αυτό, έτσι. Όχι, ίσα ίσα. Έτσι. Κάποιο πρέπει να το δοκιμάσει. Βέβαια, οπότε, άμα κάποιο το δοκιμάσει, πραγματικά θα δει το αποτέλεσμα. Γιατί και εμείς ήδη δεν το πιστέψαμε μέχρι δεν έχουμε δει αποτέλεσμα πάνω σε αυτό. Να πούμε λίγο πριν κλείσουμε ότι είναι, η Κιάρα είναι πτυχιούχος κοινωνιολογίας και με μάστερ στην πληροφορική. Ο Γιώργος είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι μορφωμένοι και ασχολούνται έτσι πολύ αποτελεσματικά. Έχουν τη μεγάλο αποτέλεσμα τις ενεργειακές θεραπείες. Και έτσι βρήκαμε το χρόνο και το χώρο και ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Και να είστε καλά. Μας βρήκατε και μια μέρα λίγο. Λίγο μας θεραπεύσατε όμως. Μπράβο, τι ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πού πάμε τώρα. Θα πρέπει να δώσεις break. Στον Τάλας πάτε. Τώρα πάμε στον Τάλας. Ακούστε με. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Α, όχι, θα έρθω να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε την άλλη φορά. Τι κάναμε. Έξοδο. Α, έξοδο.